Σύγχρονη ψηφιακή τεχνολογία, διαδίκτυο, συνήθειες και χρήση του στην εφηβεία ήταν το θέμα ομιλίας, την οποία διοργάνωσε η Ένωση Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων των Σχολείων του Δήμου Καβάλας, αλλά και η Δημοτική Βιβλιοθήκη Καβάλας Βασίλης Βασιλικός, το απόγευμα της Τετάρτης. Βρισκόμαστε στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Καβάλας. Η Ένωση Γονέων Καβάλας διοργανώνει ομιλία για το διαδίκτυο, τους κινδύνους που υπάρχουν για τους εφήβους, για τα παιδιά μας. Είναι ένα θέμα που μας απασχολεί, έχει πάρει μεγάλες διαστάσεις τον τελευταίο καιρό και αποφασίσαμε να ρωτήσουμε τους ειδικούς. Έχουμε καλέσει απόψε και με μεγάλη χαρά τους υποδεχτήκαμε τον κύριο Νταφούλη, Διευθυντή του Παιδοψυχιατρικού Τμήματος του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου της Θεσσαλονίκης και τη βοηθό του, την κυρία Σφελινιώτη. Η εκδήλωση απευθύνονταν σε γονείς, μαθητές αλλά και εκπαιδευτικούς, ενώ για το θέμα μίλησαν ο Διευθυντής του Παιδοψυχιατρικού Τμήματος του Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης Ιπποκράτειο, Δ. Βάιος Νταφούλης, αλλά και η Παιδοψυχίατρος του Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης του Ιπποκρατίου, Δ. Σοφία Σφελινιώτη. Βασικό μέλημά μας είναι η ανάδειξη των προβλημάτων στο ευρύτερο σχολικό περιβάλλον και η προσπάθεια επίλυσης τους, αλλά και η ανάληψη πρωτοβουλειών με τρόπο υπεύθυνο και έχοντας πάντα στο επίκεντρο τον μαθητή. Ευχαριστούμε πολύ την Ένωση Γονέων του Δήμου Καβάλας, του νομού, και για την ευγενική πρόσκληση. Θα μιλήσουμε για το διαδίκτυο, τη σύγχρονη ψηφιακή τεχνολογία, το διαδίκτυο με όλες τις μορφές του, το οποίο κυριαρχεί στην εποχή μας, στη ζωή και εμάς των μεγαλύτερων και κυρίως των παιδιών και των εφήβων μας. Θα μιλήσουμε για τα ωφέλη, αλλά και κάποιους κινδύνους και κάποια πράγματα που οφείλουν να προσέχουν τα παιδιά στη χρήση.